Δεν είμαι καλά. Φαίνεσαι. Γεια σου Βασίλη! Πώς αλήθει να πώς, πώς αγαπώ. Άλλη γνώση φορά. Τι σειρά σου. Το λοιπόν. Για τα δικά σου. Πάρε Βασίλη. Το λοιπόν. Ήτον. Αγαπημένο μου υλικό. Για μας τους του Σαββατοκύριακου. Το έχω αναφέρει πολλές φορές και εκείνο που με χαροποίησε ιδιαίτερα, πώς είπαμε, τη Σελέν. Δεν είπαμε. Είναι ότι η πρώτη ύλη για αυτά τα φανταστικά του Βλαπερλίτη βγαίνει στην Ελλάδα, αδερφέ. Είναι το ότι δεν παράγουμε τίποτα. Μου φαίνεται αυτός ο Άγιος Τόπος βγάζει τα πάντα, αλλά έρχονται δεκιά, θα μας κάνουν πιάτσικο, θα πάνε στο εξωτερικό, δίνουν δουλειά εκεί, στους δικούς μας τους μετανάστες και μετά έρχονται και μας το πουλάνε σαν τελικό προϊόν. Το πιάσες το υπονοούμενο. Έτσι, μπράβο. Τούβλο Περλίτη λέγεται ή κάπως αλλιώς, το συγκεκριμένο είναι της μάρκας Ήτονγκ, εγώ που παλιά το έλεγα Ήτονγκ, αλλά τελικά Ήτονγκ είναι μάρκα. Τούβλο Περλίτη. Συνήθως με αυτό κάνω τα χτιστά έπιπλα μπάνιου ή μπροστά στις μπανιέρες ή ό,τι θέλω να κάνω. Είναι η πρώτη φορά, το μεταξύ μας όμως, που θα κάνω ολόκληρο τοίχο. Δες το είπα. Όχι. Όχι. Και δοκιμαστικό εδώ ρε μάστορα. Πού ξέρω εγώ ρε φίλε και τι να κάνω τώρα, κάπου πρέπει να μάθω κι εγώ. Στο κορμί μας. Στο κορμί σας αλήθεια. Α, δες το είπα την πρώτη φορά θα κάνω τοίχο έτσι. Όχι. Πού να βρω να κάνω, θέλω ολόκληρο τέτοιο ρε φίλε. Σε σακάτεψα τώρα. Λίγο. Σε πληροφορώ ότι το δουλεύω με ένα, δύο, τρία αλφάδια αδερφέ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω χαρτί. Είπαμε ότι θα το κάνουμε, θα φωνάξουμε μάσκουρα, θα φέρουμε τούβλα μπετονιέρες, θα έπρεπε να χτιστεί με τούβλο, γλώσσα δηλαδή, το μπλόκι που λέμε 9 εκατοστά. Πήρα την πρωτοβουλία, εντάξει, αυτό το σκέφτηκα εχθές που ερχόμουν με το αυτοκίνητο, σε είπα. Και την ώρα που είμαι έτσι, λέω, δεν κάθομαι να το χτίσω εγώ. Και πήγα κατευθείαν στο δικό σου, πώς το είπαμε το παλικάρι. Ο Τζάκο. Τζάκο. Επίθετο Τζάκο. Α, ναι. Α, είναι και ο πρώτος μου χορηγός. Είδε τα βίντεό μου και μου λέει ότι γουστάρεις από εδώ, δεν ξέρω αν μπορώ να σταθώ στο τζαπατάν τελείως, αλλά θα σε κάνω κάτι τιμές θανάτου, μου λέει. Οπότε θα πάμε και από το μαγαζί το αύριο, δεν ξέρω πότε θα πάμε, μόλις ευκαιρέσουμε. Θα δούμε πώς θα γίνει. Τώρα που τον πήρα τηλέφωνο και με έφερε τα ίντερ με το, πώς το λένε αυτό. Κλάρκ. Με το Κλάρκ. Τα έφερε ακριβώς έξω από την πόρτα μου. Ατέτοιοι συνεργάτες. Τι έλεγα, ίντερ. Μπαίνω στο ίντερνετ που λες φίλε, πώς είπαμε ότι σε λένε. Δεν είπαμε. Μπράβο. Και τους βλέπω τους μάγκες πώς τοποθετούν τα ίντερ και τους βλέπεις. Δεν γάμω το λέω. Κάτι δεν με κάθεται καλά. Εγώ πώς το δουλεύω το Ήτον, γιατί το δουλεύω χρόνια. Βασικά το Ήτον εκείνο που φοβάται είναι η σκόνη. Ναι, ακόμα και η σκόνη που έχει αυτή από την κατεργασία. Δηλαδή παίρνεις εδώ έτσι, το κάνεις έτσι, κοίτα το. Κοίτα το. Μαγικό. Ναι. Δεν κολλάει. Και λέω, τι γίνεται ρε μάγκες, εσείς πώς τα περνάτε, τους βλέπω φράπ, έχουν και κάτι σπάτουλες, τακ, τακ. Και έρχομαι εγώ τώρα στην ελληνική πραγματικότητα και πέφτει. Τι έγινε ρε μάγκες, το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω από εκεί, σκόνη αδερφή. Το κάνεις μία έτσι, πρόσεξε τα. Βάλε τώρα και σκόνη και θρύψαλα να ακούσεις. Και με τώρα λίγο βρεγμένο αυτό. Έτσι, το κάνεις μία έτσι και έμεινε. Μαγεία. Κατάλαβες τι παραμύθι τρώμε, ακόμα και αυτοί ρε φίλε που μας δείχνουν τον τρόπο πώς να τα περνώ, παραμύθι μας πουλάνε ρε φίλε. Άμα τα δείχναν όλοι δεν θα ήταν μάστορες. Ναι. Βέβαια. Και επειδή εμένα μου αρέσει να πηγαίνω ένα βήμα παραπάνω,
και το έχω ψάξει παντού. Σκούπισμα, πρόσεξε, ενώ το έχω σκουπίσει, βλέπεις πως βγάζει πάλι υλικό. Παίρνω την μαγική μου σπατουλίτσα, εδώ τώρα το κάνω το χτιστό, δηλαδή ολόκληρο, μισό, κατάλαβες. Ναι. Εδώ όμως το κομμάτι είμαι στα 30 εκατοστά, άρα αυτό το κομμάτι όμως θα βγει σύν από εδώ 40, γιατί θα πλέξω τη γωνία μου, για να δεις, μπορεί να είναι η πρώτη φορά που θα κάνω τοίχο, αλλά θα στο κάνω κέντημα. Και επειδή πάμε ένα βήμα παραπάνω, παίρνω τη σπατουλίτσα μου, το περνάω ένα χέρι, ένα λάθος που έκανα και το κατάλαβα σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έκανα μόνο μπροστά στην πανιέρα ή επίπλα, έπαιρνα την ίδια την κόλλα από το πλακάκι, μου είχαν πει ότι κολλάει, όντως κολλάει, και λέω εντάξει. Σήμερα πρώτη φορά δοκίμασα αυτό τη ζωμάτα ακ-φέσταση που ξέρεις τα αγγλικά καλύτερα. Αλφα-κάπα μπλοκ. Έτσι. Και είδα ότι μου τραβάει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, ώσπου να βάλω εδώ, να το κολλήσω και να πάω στο δεύτερο, ήδη αυτό τράβηξε. Άρα ήταν λάθος τόσο καιρό που περνούσαμε κόλλα πλακίδιων. Ή όχι λάθος ακριβώς. Δηλαδή, περνούσα και μετά με έφευγε λίγο. Αργούσε να στεγνώσει η κόλλα. Και έλεγα δεν βαριέσαι. Άρα θέλει το δικό του. Για μας τους ερασιτέχνες, περνάω που λες εδώ, άκου τώρα τι κάνω μαστροστράτος. Περνάω εδώ, έτσι, σκουπισμένο, περιποιημένο, το πέρασα ένα χέρι. Γαρτάκια. Και που λες μετά παίρνω το φανταστικό μου αυτό, σκούπισμα, σαν να είναι... Είναι δικό μου. Τι σου είπα, ότι αν δεν παραδώσω, το μπάνιο είναι δικό μου. Στο είπα. Το είπε. Ναι. Κοίταξε εδώ πράγμα που βγάζει, ρε φίλε. Εδώ δες. Δεν έχω πάθει. Αυτό το έχω πάθει μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Έτσι. Κοίταξε εδώ. Όλο αυτό εδώ τώρα. Αρσενικό θηλυκό. Θηλυκό είναι το ένα μέσα στάλο. Και τι κάνω εγώ. Έκοψα αυτή την πλευρά που θα είναι από την έξω. Κρατάω τη μία πλευρά για να έρθει να θηλυκώσει μετά το άλλο, για να έρθει να δέσει. Εντάξει. Οπα. Αυτό θα μπει έτσι. Άρα το κάνω μία έτσι, το κάνω και μία κάτω. Γιατί μπορεί την ώρα που το δουλεύω να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο ή να θυμηθώ το βάσανο. Το βάσανο. Και να με πιάσει καμιά μούρλα και να μην ξέρω προς τα πού να το βάλω. Και άμα είναι τηλέφωνο από το βάσανο, άμα είναι κακά. Από το βάσανο, τα έχω παρατήσει όλα. Σήμερα δεν με πήρε όμως. Γιατί? Μόνο μια καλημέρα μες. Θα στείλει αύριο. Αύριο. Το ίδιο και εδώ, πρόσεξε. Το περνάω ένα χέρι. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, έτσι. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτοί οι μάγκες στο YouTube που περνάνε ή τον λέω τις κουβάλες, κοίταξε να δεις παραμύθι που τρώμε. Βέβαια τώρα λίγο με έσφιξε, δεν έχει σημασία. Μπορούμε να το βάλουμε και με οδοντοτή σπάτουλα. Για μας τους ερασιτέχνες είναι μανούλα, πού είναι το? Και αυτό ξύλο δεν είναι. Και αυτό, ρε μάστορα. Να ξέρεις. Και αυτό ξύλο δεν είναι. Σαν το πλακάκι είμαι γι' αυτό. Για να σου δω. Παίρνουμε τις ακρίτσες μας. Κοίταξε να δεις που θα μάθω να κάνω και τέτοια, ρε. Δεν το περίμενα. Α, δεν σου είπα ότι πρώτη φορά κάνω, ε. Δεν το είπες με αυτό. Συγγνώμη, φίλε, το ξέχασα. Κάνω πως δεν τα έχω. Λίγο στραβό είναι, αλλά... Θα έρθει με το πλακάκι. Όχι. Ούτε ο Παρθενώνας δεν είναι ίσιος. Αυτό όταν μου το πες, με έστειλες. Ούτε ο Παρθενώνας δεν είναι ίσιος. Έτσι. Θα το χτίσουμε, είναι δύο μπάνια, ένα ντεμέκ μικρό. Αυτό είναι το μικρό μας το μπάνιο, αδερφέ.
Θα γίνει ένα ωραίο χτιστό έπιπλο μπάνιο μικρό 80 εδώ πέρα. Εδώ θα γίνει μια ωραία ντουζιέρα και εδώ πέρα θα πάει η λεκάνη μας. Έτσι. Πέτσε το κρεμάστρα εδώ πέρα. Λουλούδι. Ένας φίλος με έκανε ένα σχόλιο και μου λέει από κάτω, επειδή τα διαβάζω τα σχόλιά σας, άσχετα αν δεν απαντάω σε όλους, με λέει, ρε Μάστορα, τι να σώσεις αυτή την πέτρα, λέει, αυτόν τον τοίχο. Ένας σωρός από κοτρώνες, κάτι τέτοια μου λέει. Είδε. Αδερφέ, αυτό το σπίτι όταν χτίστηκε, μάλλον δεν είδες τα προηγούμενα βίντεο, αυτό το σπίτι χτίστηκε το 21. 24. Εγώ σε αυτόν τον τοίχο βλέπω ιστορία. Με το μυαλό μου φαντάζομαι ένα ολόκληρο χωριό να μαζεύεται, όλο το χωριό να κουβαλάν πέτρες, άλλοι να βάζουν τις πέτρες, άλλοι να βάζουν τη λάσπη, γιατί εκείνα τα χρόνια έτσι ήταν. Χτιζόταν ένα σπίτι στο χωριό και βοηθούσε όλο το χωριό. Και τώρα τι λέμε εμείς, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Κατάλαβες. Αν για σένα αυτό είναι κοτρώνες, για μας είναι ιστορία. Εντάξει. Το να το σκεπάσω ήταν το μόνο εύκολο. Βέβαια, αφού είπαμε για Παρθενώνα και τον Παρθενώνα, κάποτε κάποιοι και εκεί νομίζαν, λέγανε ότι είναι ένα βουνό με πέτρες, κάτι τέτοιο θα λέγανε. Κάπου το είδα γι' αυτό. Δεν έχω να πω πολλά λόγια. Καλά θα είναι εσείς που έχετε κάποια σχόλια να κάνετε από κάτω από τα βίντεο. Καλά θα είναι πρώτα τη γλώσσα σας ή μάλλον το πληκτρολόγιο σας να το βουτάτε λίγο στο μυαλό και μετά να κάτσετε να γράφετε ό,τι να γράφετε, γιατί τα σχόλια από κάτω είναι πολύ ενημερωτικά. Θα προτιμούσα τα σχόλια να έχουν να κάνουν με τεχνική βοήθεια ή γνώμες και όχι με, ας το πω, εξυπνάδες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάτερ που με πήρε προηγουμένως από την Ξάνθη και το πρώτο πράγμα πριν με πει ότι είναι παπάς, με λέει πώς είπαμε τη Σελένη. Έχει μια εβδομάδα που με παρακολουθεί, πήγε ο κοντός και έχω, λέει, κάτι σώματα που δεν ζεσταίνονται στο σπιτάκι μου και μου λέει το πρώτο πράγμα θα αλλάξουμε κυκλοφορητή. Είναι μικρός ο κυκλοφορητής σου και τον λέω, αφού πριν χρόνια ζεσταινόμουν, τώρα τι έγινε. Α, το γύρισε και από πετρέλαιο σε πέλετ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Και πώς έγινε μια εβδομάδα, λέει, πριν. Βλέπω τα βίντεο σου, σε παρακολουθώ, έκατσε μόνος του, δοχείο διαστολής, δεν θυμάμαι σε τι, 18 λίτρα, τρίπιο, νερό, το πετάω, πάω, βάζω, λέει, ένα 50 λίτρα. Ακολουθώ τις οδηγίες σου, λέει, με θρησκευτική ευλάβεια και τώρα σήμερα τα άναψα και γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Όλη τη μέρα, λέει, με κάτω και φτιάχνω. Και το τρίστυλο, ειδικά το σώμα το τελευταίο που και εκείνο δεν ζεστάθηκε ποτέ, τώρα είναι κρίτσα, λέει, πάει. Εντάξει. Αυτά για μερικούς που λένε, Μάστορα, γιατί επιμένεις στο κλειστό δοχείο, γιατί δεν πας στο ανοιχτό. Προηγουμένως μου πήρε και ο Φραγκίσκος ο Δαχτυλίδης, ο φίλος μου από Πειραιά, μου λέει, όσοι έχουν θέμα για το ανοιχτό ή το κλειστό το δοχείο, να τους δείξω το τηλέφωνο μου. Είναι αυτός που βρίζει κάτω από τα σχόλια. Αυτός ο τρελαμένος με τους πυροσβεστήρες. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Καλά θα είναι να μαζέψουμε όλες τις όποιες τεχνογνωσίες έχουμε και τα λοιπά, όπως ο Κωστής το Φιλαράκι που γράφει από κάτω πολύ ωραία και εύστοχα σχόλια. Αυτό ο Κωστής μιλάει σαν και σένα, μου λέει όλο παράξενες λέξεις. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Φυσικά θα υπάρχει μεταξύ μας αντιπαλότητα, πώς το λέμε. Διαδραστικότητα. Πώς? Διαδραστικότητα. Αυτό, όπως το είπες, με λίγο μπούκουβο. Έτσι. Έτσι. Θέλω, φυσικά και δεν περιμένω να συμφωνεί μαζί μου κάποιος, αλλά όταν διαφωνεί θέλω να το αιτιολογεί με επιχειρήματα. Έτσι. Για να κάνουμε έναν ωραίο διάλογο, ούτως ώστε όταν κάποιος διαβάσει τα σχόλια από κάτω, να βγει κερδισμένος και όχι μπερδεμένος. Όπως το παλικάρι από την Καβάλα, ακόμα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται με τα δοχεία διαστολής. Πρέπει να πάω στην Καβάλα. Πρέπει. Να τον ενημερώσω από κοντά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Στα πόσα λεπτά είμαστε. 14.50. 14. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Δηλαδή,
Σήμερα έκατσα, έβγαλα ό,τι μπορούσα από αυτό εδώ το κομμάτι. Έξισα όσο μπορώ, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Και μετά πήρα το πινέλο, πήρα και ένα κουβά και το πέρασα ένα χέρι σιγά σιγά για να αρχίσει να στρώνει η επιφάνεια. Κάποιος φίλος μου είπε, Στράτο, γιατί δεν βάζεις στο τρυπάνι μια σειρματόβουλτσα και να αρχίζεις να τα τρίβεις. Φιλαράκια, αυτά τα κόλπα τα έχουμε δοκιμάσει πριν πολλά χρόνια και με τη σειρματόβουλτσα και με αυτά. Ανάλογα με την πέτρα του, τι υλικό είναι, η σειρματόβουλτσα μπορεί να με χαλάσει αυτή την ωραία επιφάνεια, η οποία είναι φυσική. Και δεύτερον, αν το δοκιμάσεις με τη σειρματόβουλτσα, με το που πας να το κάνεις, μετά από λίγο με τη μαυρίζει. Βέβαια. Ένας άλλος είπε, φίλος, για αμοβολή, καλή και η αμοβολή, δεν γίνεται η αμοβολή μέσα στο σπίτι, γίνεται μόνο σε εξωτερική τοίχο. Έχει πολύ σκόνη, έχει πολύ φασαρία και φυσικά η αμοβολή δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο και την άλλη μέρα είναι έξω από το σπίτι σου. Θέλει άμμο ψηλή, θέλει να είναι στεγνή, θέλει να έρθουν συνεργεία, να απλώσουν λάστιχα εδώ πέρα. Το ξέρουμε, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Αλλά κατέληξα ότι για να βγάλει αυτό ο τείχος την ομορφιά που έχει, πρέπει να πέσει χέρι. Και πώς μου είπες, φίλε, όταν με βλέπεις να δουλεύω, πώς με φωνάζεις? Πώς με λες όταν χτυπάω έτσι? Έλα, ναι. Αρχαιολόγο, ρε, δεν με λες. Αρχαιολόγος, ναι. Αρχαιολόγο με φωνάζεις. Έχει πολλή δουλειά. Το ξέρουμε ότι έχει πολλή δουλειά, αλλά να είστε ότι σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα, έτσι όπως είναι στο μυαλό μου και στην τρέλα μου, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, θα γίνει αρμολόγηση, το πώς ακριβώς δεν ξέρω, μπορεί να το μερεμετήσω με σουφά, θα πληθούν, θα σκουπιστούν οι πέτρες, θα περάσει λούστρο πέτρας, δεν ξέρω τι, και μετά από πάνω θα περάσει ακόμη ένα χέρι, το οποίο θα το κάνει αδιαβροχοποίηση, ούτε και εγώ τα ξέρω πώς τα λένε αυτά. Τέλος πάντων, ας μην κολλάμε στις λέξεις, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε θα τα λέμε. Θα προτιμήσουμε το φίλο μας εδώ, πώς το λέω? Θοδωρή. Το Θοδωρή, α, μπράβο. Ο φίλος ο Θοδωρής είδε τα βίντεο μου για πρώτη φορά προχθές, του το σφύριξε το παλικάρι αυτός που σου είπα που είναι στην πολεμική αεροπορία, που είναι μηχανικός. Ναι. Το παλικάρι με το που βρεθήκαμε στο μαγαζί του προχθές. Και το λέει ο Στράτος, έτσι και έτσι μπήκε μέσα ο Θοδωρής, είδε τα βίντεο, είδε που ζητάω, ας το πούμε, σπόνσορες και χορηγούς, άρχισε να γελάει κι αυτός και μου λέει, Στράτο, μη μασάς, ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω για τζαμπαντάν, δεν ξέρω αν μπορώ να σου δώσω κάτι, αλλά οι τιμές που θα σε κάνω θα είναι τέτοιες, που θα είναι μέσα από την καρδιά μου και θα βοηθήσω όπως μπορώ το ψηλό, ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας. Έτσι, πού, στα πόσα λεπτά είμαστε? Προλαβαίνω. 18.07. 18.07. Μια νομίζω αποφώνηση, και... Μάστορα. Μια αποφώνηση. Ένα βάσανο. Άμα λέω το ίδιο κάθε μέρα. Το έχουμε εντρυφήσει, Μάστορα. Αυτό. Θέλω να συμπάσχετε και μαζί μου. Λέει κάποιος μου είπε ότι άμα κάνεις κάνουμε θετική ενέργεια έτσι και τα κύματα πάνε προς τη μεριά της καβάλας, κάτι μπορεί να γίνει. Ίσως. Ίσως. Α, πάλι ίσως. Κοινό σκοπό έχουμε όλοι. Αυτά τα λίγα, κάτι άλλο δεν έχω να πω, προχωράμε βήμα-βήμα. Δύο μπρος και ένα πίσω, μήπως σαν τους γάμους. Δεν με τα λες καλά. Μου φαίνεται θα πάρω πίσω την αποφόρηση και θα συνεχίσω να φωνάζω εδώ πέρα. 19, σε λίγο κλείνει, τους σώζουμε. Να κλείσει, να το πάρει. Α, καλό εργαλείο να το πάρετε. Εντάξει, είμαι πολύ Στάνλι και μια φορά είχα πετύχει έναν πολιτή τη Στάνλι. Λέω, κάντε ρε εσύ κανένα κονένα, με δώστε κανένα εργαλείο. Άρχισε να γελάει. Πίσω έχει ακλάδα την ουρά μου, έτσι θα τους πεις. Κουφάλες. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ.